να πούμε το εξής, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι αφενός η φύση αλλάζει, πράγματι. Το δεύτερο στοιχείο είναι, δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά για την παρέμβαση του ανθρώπου. Δεν είναι η παρέμβαση του ανθρώπου. Και όσο σωστό είναι να μιλάμε για την ατομική, την προσωπική ευθύνη, τα ζητήματα της νοοτροπίας, ξέρετε, το να πετάξω εγώ κακώς ένα χαρτί, ένα σκουπίδι κάτω, ή κάτι που δεν ανακυκλώνεται, ή αν έχει για να ανακυκλωθεί χρειάζεται χίλια χρόνια, που είναι κακό, είναι λάθος, δεν είναι το ίδιο πράγμα μια τεράστια επιχείρηση, η οποία αφήνει τα λύματά της, τα απορρίμματά της στο ποτάμι ή κάπου αλλού. Άρα, ένα το κρατούμενο είναι ότι η φύση αλλάζει. Δεύτερον, η κλιματική αλλαγή όμως δεν είναι μόνο η νόμη της φύσης, είναι η παρέμβαση μεγάλων οικονομικών μονάδων, όχι τώρα, μιλάμε για χρόνια ολόκληρα, τα οποία έχουν να κάνουν η παρέμβασή του. Μπράβο. Άρα λοιπόν αυτά έχουν να κάνουν με μια ανάπτυξη η οποία πρώτα απ' όλα στο επίκεντρό της, σαν κριτήριο της έχει, σαν κριτήριό της έχει το κέρδος. Και με βάση αυτό, μιλώντας για ακραία φαινόμενα, τα οποία είναι αντικειμενικά στον βαθμό που δεν μπορείς να παρέμβεις για να τα αλλάξεις, πρέπει να δούμε τις ακραίες ελλείψεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια εγκαταστάσεων, σπιτιών, επιχειρήσεων, που έχει να κάνει με τα μέσα αντιπυρικής προστασίας και έχει να κάνει και με την υποστελέχωση μιας σειράς μηχανισμών κρατικών, δημόσιων, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε για να αναδείξουμε την πολιτική ευθύνη, τη διαχρονική πολιτική ευθύνη που υπάρχει όσον αφορά τα ζητήματα της αντιμετώπισης αυτών των φυσικών φαινομένων. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα που είπατε για την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα. Ναι, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά τις εκλογές και βλέπουμε τον κύριο Κουτσούμπα να διατηρεί ψηλά τους τόνους. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πει ξεκάθαρα πριν τις εκλογές, μιλώντας για ισχυρό κουκουέ για την επόμενη μέρα. Γιατί 8 Ιουλίου, δηλαδή μία μέρα μετά τις εκλογές, είχαμε Eurogroup, είχαμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις δεσμεύσεις, τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της προηγούμενης, αλλά και της καινούριας πια κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επισπεύδει τον αντιλαϊκό προσανατολισμό της, σαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λαϊκή κατοικία, με τους πλαισιριασμούς, με τις ιδιωτικοποιήσεις. Είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Και εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να χάνουμε καθόλου χρόνο, όπως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχασε καθόλου χρόνο. Έχουμε τις τοποθετήσεις του ΣΕΒ, ο οποίος λέει τελειώνεται, επιταχύνεται. 62% είμαι ικανοποιημένος, γιατί 62% αυτών που ζητούσα τα έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ολοκληρώστε εσείς τώρα. Άρα λοιπόν, καμία ώρα χαμένη, άμεσα θα βρεθούμε ο λαός, όχι το ΚΚΕ, ο λαός μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην ανάγκη να αντισταθούμε, να βάλουμε εμπόδια και φυσικά να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει, αυτό που έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, νομίζω, κοιτάξτε, και από την κουβέντα, αλλά το σημαντικό είναι από εδώ και πέρα, είναι ότι πρέπει να σταθμίσει ο λαός μας καλά την πείρα του. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι συγκεκριμένο. Διαμορφώνεται ένας νέος αρνητικός σχετισμός, κατά τη γνώμη μας. Θεωρούμε ότι δικαιολογημένα ένας κόσμος δυσαρεστείται από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς όμως δίνει νομιμοποίηση στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το αύριο είναι κρίσιμο και το αύριο απαιτεί εδώ και τώρα να ανασυνταχτούμε, να ανασυνταχτεί ο λαός. Εμείς είμαστε έτοιμοι και δείχνει και όλη η προηγούμενη εβδομάδα, αυτή που πέρασε κιόλας, μπήκαμε μπροστά και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με διεκδικήσεις μισθών, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με απολύσεις απλών ανθρώπων του Μόχθου, με τα ζητήματα της παρουσίας μας στη Χαλκιδική, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που υπάρχουν από όλα αυτά που δημιουργήθηκαν εκεί, δείχνει την ανάγκη για ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, και αυτό είναι το βασικό και το ζητούμενο για το λαό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.